Ακούτε τα podcast του 902.gr Κάτι δεν πήγε καλά. Η φράση αυτή πλέον είναι ό,τι πιο σύνηθες ακούς από κυβερνητικά στελέχη αλλά και από άλλα κόμματα που έχουν κυβερνήσει κάθε φορά που διαπράτεται ένα έγκλημα. Το ακούμε αυτές τις μέρες με αφορμή την αδιανόητη δολοφονία της 28χρονης έξω από το αστυνομικό τμήμα στους Αγίους Αναργύρους. Το ακούγαμε μετά το έγκλημα στα Τέμπη. Το ακούγαμε μετά τις πλημμύρες που έπνιξαν τη Θεσσαλία. Το ακούγαμε όταν ο 72χρονο καρκινοπαθή αυτοκτόνησε επειδή δεν έβρισκε το φαρμακό του. Ένα απλό, κάτι δεν πήγε καλά, που πίσω από αυτό θέλουν να κρύψουν ότι αυτό που δεν πάει σταθερά καλά για το λαό είναι το ίδιο το κράτο και οι μηχανισμοί του που είναι ο κύριο εχθρό. Υποκρισία και ψέμα λοιπόν για να κρύψουν την ουσία. Και μια και λέμε για ψέματα και υποκρισία, σήμερα θα συζητήσουμε κάτι σχετικό. Θα συζητήσουμε για αυτό που λέει η κυβέρνηση αύξηση του κατώτατου μισθού. Έχουμε κοντά μα λοιπόν τον Νίκο Μαυροκέφαλο, μέλο τη Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, υπεύθυνο του τμήματο για την εργατική συνδικαλιστική δουλειά τη Κεντρική Επιτροπή του Κόμματο. Νίκο, καλησπέρα, ευχαριστούμε που είσαι κοντά μα. Θέλω να ξεκινήσουμε λοιπόν κατευθείαν από αυτό. Από την 1η Απριλίου η κυβέρνηση ανακοίνωσε αυτό που ακούμε, αύξηση του κατώτατου μισθού, ότι αυξάνεται το κατώτατο μισθό. Θέλω όμω να δούμε λίγο, να μα εξηγήσει λίγο τι ακριβώ είναι αυτό, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πρώτα κύριε είναι ότι η κυβέρνηση δεν δίνει αυξήσει η κυβέρνηση μπλοκάρει τις αυξήσεις, μπλοκάρει τις συλλογικέ διαπραγματεύσεις με την εφαρμογή ενός μνημονιακού νόμου, του νόμου Βρούτσι Αξιόλου που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία το 2014 και πρώτος εφάρμοσης ο ΣΥΡΙΖΑ το 2018 και επί της ουσίας απαγορεύει στα συνδικάτα να διαπραγματεύονται την όσο το δυνατόν καλύτερη αμοιβή της εργασίας τους. Με μια απόφαση η κυβέρνηση, στη συγκεκριμένη περίπτωση πριν λίγε μέρες, έρχεται και επιβάλλει με το έτσι θέλω 660.000 εργαζόμενοι στη χώρα μας να ζουν με 706 ευρώ και παρακάτω. Γιατί τόσο είναι το καθαρό ποσό του κατώτατου μισθού αν φύγουν δηλαδή οι ασφαλιστικές εισφορές και οι κρατήσεις. Οι εργαζόμενοι δηλαδή που αμείβονται με αυτό το μισθό θα αμείβονται 700, με 706 ευρώ την ίδια στιγμή μάλιστα που το κόστος ζωής έχει διπλασιαστεί. Την ίδια στιγμή που βλέπουμε οι τιμές στα τρόφιμα να ανεβαίνουν, στα καύσιμα, στην ενέργεια, στα ενίκια, στις δόσεις των δανείων, η κυβέρνηση καθυλώνει του μισθού στο επίπεδο λίγο πάνω από το 2010. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή είναι η πραγματικότητα είναι γνωστή μέσα στου εργαζόμενου στου χώρου δουλειά. Γι' αυτό και οι εργαζόμενοι υποδέχτηκαν αυτή την απόφαση κυβέρνηση με πολύ μεγάλη δυσπιστία και με πολύ χαμηλέ προσδοκίε. Κανένα δεν έραψε καινούργιε τσέπε στις... από του εργαζόμενου. Με, με αφορμή αυτό ακριβώ που λε τώρα, είναι και πολύ φρέσκα τα στοιχεία που βγήκαν πριν από μερικέ μέρε και δείχνουν ότι πάνω από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι, 2,6 εκατομμύρια άνθρωποι απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Δηλαδή, έχουμε στοιχεία που δείχνουν ότι 4 στου 10. Δεν μπορούν να φάνε δεύτερη φορά την εβδομάδα κρέα και δεν μπορούν να καλύψουν ικανοποιητικά την ανάγκη του για θέρμανση. Είναι χαρακτηριστικό ότι το μενιό εισόδημα που τίθεται ω όριο για να δούμε αν κάποιο έχει περάσει το κατόφλι του ορίου τη φτώχεια είναι τα 506 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, κάποιο που αμείβεται με τον κατώτερο μισθό με 700 ευρώ το μήνα δεν θεωρείται φτωχό θεωρείται παρά πολύ το γεγονό ναι. ότι το ενίκιο που μπορεί να πληρώνει μπορεί να φτάνει τα 400 και τα 500 ευρώ. Αν έχει φροντιστήρια για το παιδί του, το κόστο ανεβαίνει. Δεν συζητάμε φυσικά για το σούπερ μάρκετ. Και το γεγονός ότι έχει κόψει πάρα πολλά από τα απαραίτητα είδη κατανάλωση για να ζει. Ε, να δούμε λοιπόν λίγο στην πραγματικότητα, σε ό,τι αφορά το μισθό του εργαζόμενου. Αυτό που λέει η κυβέρνηση, αύξηση του κατώτατου μισθού, έχει κάποια επίδραση, δηλαδή πόσα θα πάρει παραπάνω αν πάρει και αν αυτό θα συμπαρασύρει συνολικότερα τους μισθούς. Αυτό που η κυβέρνηση ονομάζει αύξηση είναι 39 ευρώ το μήνα. Δηλαδή ευρώ το μήνα. 39 ευρώ το μήνα, 1,27 ευρώ. Ευρώ την ημέρα, δηλαδή ούτε ένα λίτρο γάλα, αφού το γάλα με βάση τι ανατιμήσεις και τι αυξήσει στα σούπερ μάρκετ έχει φτάσει 1,40 ευρώ το λίτρο. Αυτή λοιπόν είναι η αύξηση τη κυβέρνηση, δεν είναι στην πραγματικότητα καμία αύξηση και φυσικά η κατάσταση είναι χειρότερη ακόμα περισσότερο για, τους, για, το μέσο μισθό, για τους πραγματικούς μισθούς. Αυτό είναι κάτι που θέλω να σε ρωτήσω στη συνέχεια. Ε, πριν πάμε όμω αυτό για το μέσο μισθό, ε, ένα άλλο επιχείρημα της κυβέρνησης που το ακούμε είναι ότι η αύξηση αυτή την οποία ανακοίνωσε θα συμπαρασύρει προς τα πάνω μια σειρά επιδόματα και ειδικά τις τριετίε. Τι ισχύει? Η πραγματικότητα είναι ότι το περίπου 70% των εργαζομένων δεν θα δουν καμία αύξηση στο μισθό τους και καμία αύξηση σε κανένα επιδομά γιατί αμείβονται πάνω από τον κατώνατο μισθό έστω και λίγο. Από το νέο κατώτατο μισθό, έστω και λίγο. Α, μάλιστα, μάλιστα. Η πραγματικότητα, οι μεταβολέ θα υπάρχουν για περίπου 660.000 εργαζόμενου, του πιο χαμηλόμισθου. Όμω οι αυξήσει αυτέ, όπω είπαμε και πριν, θα είναι χαμηλέ και σε καμία περίπτωση δεν αλλάζουν την πραγματικότητα. Μάλιστα, η κυβέρνηση, με τον νόμο Γεωργιάδη που πέρασε το Σεπτέμβριο του 2023, έχετε επί τη ουσία να καταργήσει μια κρίσιμη περίοδο από το 2012 μέχρι το 2023 που αφορούσαν τις τριετίες των εργαζομένων. Για παράδειγμα δηλαδή, ένας εργαζόμενος που έκλεισε για πρώτη φορά το 2012 και δουλεύει μέχρι σήμερα με 12 χρόνια προϋπηρεσία, δεν θα δει καμία αύξηση στο μισθό του, γιατί η κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει αυτές τις τριετίες. Και αντί λοιπόν ο ίδιος σήμερα να πάρει 249 ευρώ προς αύξηση στο μισθό του, θα πάρει την πρώτη του τριετία το 2027 Μάλιστα. και αυτό θα είναι μόλις 85 ευρώ. Αυτό είναι μια μεγάλη κλοπή του Ιδρώτα και τη Εργασία των Εργαζομένων από την κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, και όχι μόνο γιατί τι τριετίε τι κρατήσαν επαγωμένε και προηγούμενε κυβερνήσει όπω του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Και πάμε τώρα σε αυτό που έλεγε πριν, που ξεκίνησα να λε πριν, για το μέσο μισθό. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι διάβαζα και ακούω, ότι η κυβέρνηση παρουσιάζοντα αυτό έκανε μια λαθροχειρία στην πραγματικότητα και με, τα, με διάφορα μέσα ενημέρωση που ελέγχει κτλ. Και, και επηρεάζει. Ε, Προσπαθούσε να δώσει μια εικόνα ότι ό, αφορά όλου του εργαζόμενου ένα και δεύτερον ότι θα αυξηθεί και ο μέσος μισθός. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τώρα για το μέσο μισθό. Η κυβέρνηση κάνει μια λαθροχειρία καταρχήν μιλώντας μόνο για τον ονομαστικό μισθό. Όμω οι εργαζόμενοι αυτό που έχουν στην τσέπη του και αυτό που μπορούν να ξοδέψουν για τι ανάγκε του είναι ο πραγματικό μισθό. Και με βάση τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έχουμε είναι το Φλεβάρι του 2023, ο πραγματικό μισθό είναι κατά 26,77% μικρότερο σε σχέση με το 2010. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι πάνω από 50% των εργαζομένων που αμείβονται με 1000 ευρώ μεικτά το μήνα και γι' αυτό οι εργατικές λαϊκές οικογένειες έχουν έρθει σε μια τόσο πολύ δύσκολη κατάσταση. Άρα επιβεβαιώνεται στην πραγματικότητα και από τα ίδια τα στοιχεία που δίνουν οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς, το Υπουργείο Εργασίας, το ΕΦΚΑ κτλ, ότι η ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού δεν έχει θετική συμβολή στην αύξηση των πραγματικών μισθών και του μέσου μισθού, γιατί ταυτόχρονα συντρέχουν μια σειρά σημαντικοί λόγοι. Ποιοι είναι αυτοί, πρώτο, είναι η τεράστια άνοδο τη ευελιξία. Πλέον το 50% των συλλογικών συμβάσεων που υπογράφονται είναι με ευέλικτε μορφέ απασχόληση. Αυτοί οι 660.000 εργαζόμενοι που λέγαμε πριν, κατά βάση δουλεύουν τετράωρα, πεντάωρα, εξάωρα, δουλεύουν εποχική εργασία, δουλεύουν με διαφορετικέ ελαστικές μορφές απασχόλησης. Το δεύτερο, ότι με βάση τον νόμο Χατζηδάκη, ένας εργαζόμενος, άλλο να το πω καλύτερα ο εργοδότης, έχει τη δυνατότητα να απασχολεί υπεροριακά έναν εργαζόμενο και τις δύο ώρες της υπερορίας του να μην την με υπεροριακή απασχόληση, να την πληρώνει με ρεπό. έτσι ακόμα περισσότερο τους μισθούς. οι εργοδότες έχουν και το νομικό ασκοπλέσιο για να μπορούν να μην δίνουν Ακριβώς. Καμία, να μην αμείβουν του εργαζόμενου όπω θα έπρεπε να του κάνουν. Ακριβώ. Και υπάρχει και ένα άλλο τρίτο στοιχείο που το είδαμε και εμεί τώρα τελευταία επεξεργαζόμενοι τα στοιχεία του Εργάνη ότι την τριετία 2007-2009 υπο, είχαν υπογραφεί 503 Πανελλαδικέ και τοπικέ κλαδικέ και ομοιοπαγγελματικέ συλλογικέ συμβάσει εργασία που είναι βασικό όρο για να ανεβαίνουν οι κλαδικοί μισθοί ενώ την τριετία της τελευταίας φάσης καπιταλιστικής ανάπτυξης 21-23 έχουν με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας υπογραφεί μόλις 74 και μάλιστα από αυτές τις 74 μόνο το 33,78% είναι υποχρεωτικές μάλιστα. γιατί υπάρχει αυτό το νομικό προστάσιο που είπαμε που σε αυτό έχει συνεισφέρει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ οι οποίες δίνουν την δυνατότητα στην κυβέρνηση να μην κυρίσει υποχρεωτικές τι κλαδικέ και τι ομοιοπαγγελματικέ συμβάσει. Και τέλο, είναι άλλο ένα στοιχείο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το πώ η εργοδοσία πιέζει μέσα στου χώρου δουλειά με τι επιχειρησιακέ συμβάσει να κρατούνται παγωμένοι μισθοί. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν υπογραφεί 426 επιχειρησιακέ συλλογικέ συμβάσει εργασία, που καλύπτουν πάνω από 300.000 εργαζόμενου τη χώρα μα και από αυτέ το 70% είναι μηδενικών αξίσεων, δηλαδή κρατάνε του μισθού. Παγωμένους. Α, άρα λοιπόν. Και στο επίπεδο των επιχειρήσεων και στο επίπεδο των κλάδων, η εργοδοσία με του μηχανισμού τη υπογράφει συμβάσει οι οποίε είτε δεν έχουν καθολική ισχύ είτε έχουν μηδενικέ αυξήσει. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε τι. Έχουμε και εργοδότη, παρά το γεγονό των... το ότι ανακοινώνει η κυβέρνηση αυτό που ανακοινώνει, είπε ποιου αφορά και σε τι αριθμό. Ταυτόχρονα την ίδια στιγμή η πραγματικότητα δείχνει ότι εξαρτάται εξολοκλήρω από τον εργοδότη μέσω το, και των επιχειρησιακών συμβάσεων για να μην δίνει στην πραγματικότητα καμία αύξηση εργαζόμενου. Και επειδή το ανέφερε πριν και έχει σημασία, να, να, μείνουμε λίγο, να σταθούμε λίγο στη στάση των άλλων κομμάτων για το ζήτημα του μισθού. Είπε ήδη ότι έτσι κι αλλιώ μιλάμε για μια διαδικασία που έχει επιβληθεί με το γνωστό νόμο, το μνημονιακό νόμο Βρούτσι Αχτσιόγλου, που εκεί εμπλέκεται ένα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, έτσι να μην το ξεχνάμε, που απαγορεύει τη συλλογική διαπραγμάτευση και ενώ όλα τα κόμματα, τι ακούμε σήμερα, αυτό που ακούμε σήμερα είναι όλα τα κόμματα αυτά, ε, ακόμα και την κυβέρνηση, αλλά ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα να λένε ότι είναι υπέρ των ελεύθερων διαπραγματεύσεων. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει νόμο που να υπονομεύει τι συλλογικέ συμβάσει, όπω είπε, που να μην τον έχουν ψηφίσει. Και θέλω να σταθούμε λίγο στη στάση των κομμάτων αυτών. Είναι πραγματική υποκρισία, τόσο από το ΣΥΡΙΖΑ, όσο και από το ΠΑΣΟΚ, όλη η στάση του γύρω από το θέμα των μισθών. Καταρχήν γιατί αυτά τα κόμματα μαζί και με την ελληνική λύση έχουν ψηφίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την πλειοψηφία των οδηγιών που αφορούν τις συλλογικέ συμβάσεις και τους μισθούς, αυτούς που εφαρμόζει η κυβέρνηση και η προηγούμενη και η σημερινή η κυβερνήση στη, στη, χώρα μας. Δεύτερον, μπορούμε να αναφέρουμε μόνο τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ο νόμος δηλαδή, νόμος που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία μαζί με το ΠΑΣΟΚ το 2012 για να καταργήσουν τις τριετίες αυτό που ήρθε να εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία μετά. Ο περιβόητο νόμο Βρούτσι Αχτσιόγλου που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα ο νόμο, ένα τελευταίο νόμο του 2019 τη Νέα Δημοκρατία που αφορούσε επίση την υπονόμευση των κλαδικών συμβάσεων. Όλοι αυτοί οι νόμοι σωρευτικά δίνουν δικαίωμα στι κυβερνήσει να μην κάνουν τι συλλογικέ συμβάσει υποχρεωτικέ mm. και να εκτοξεύουν τον αριθμό των εργαζομένων. Που δουλεύουν με ελαστικέ μορφέ απασχόληση, και εργασία κτλ. Είναι επίση χαρακτηριστικό το στοιχείο ότι την τελευταία διετία 135.000 εργαζόμενοι αναγκαστήκαν να αλλάξουν τι συλλογικέ συμβάσει του από αρίστου χρόνου και πλήρου απασχόληση σε συμβάσει ελαστική ή εκπεριτροπή απασχόληση και μάλιστα με βάση τα στοιχεία του Εργάνη 5% αυτών των εργαζομένων. Δέχτηκαν αυτή τη, την τροποποίηση συμβάσεις τους με μονομερή ενέργεια του εργοδότη. Κάτι το οποίο είναι παράνομο, απαγορεύεται ακόμα και από αυτό το εργατικό δίκαιο, και όμω, επειδή η επιθεώρηση εργασία βρίσκεται σε πορεία διάλυση με ευθύνη αυτών των κυβερνήσεων, αυτοί οι εργοδότε ανενόχλητοι τροποποιούν τι ατομικέ συμβάσει των εργαζομένων χωρί την πραγματική ε, κύρωση. Αυτή είναι η πολιτική στάση των κομμάτων του κεφαλαίου και αυτή η πολιτική στάση δεν είναι τυχαία. Εδώ θέλω να πω μια κουβέντα παραπάνω. Mm. Είναι αυτό που λένε οι εργαζόμενοι στου χώρου δουλειά: mm. Ότι οι εργοδότε δεν ψάχνουν εργαζόμενου με δικαιώματα και μισθού, ψάχνουν δούλου. Φτηνή εργατική δύναμη. Και αυτό δουλεύουν και γι' αυτό υπηρετούν οι κυβερνήσει, όλε μα όλε. Φτηνή εργατική δύναμη. Γι' αυτό την ίδια στιγμή που οι εργοδότε, mm. αν θυμάμαι καλά, το 2022 καταγράψανε κέρδη ιστορικά κέρδη ρεκόρ πάνω από 20 δισεκατομμύρια προφόρων βλέπουμε τους πραγματικούς μισθούς, όπως είπαμε, να μειώνονται. Άρα η στρατηγική του κεφαλαίου θέλει φτηνή εργασία, ευέλικτη εργασία, εργασία χωρίς δικαιώματα, χωρίς κοινωνική ασφάλιση, χωρίς μέτρα και ασφάλειας της δουλειά. Αυτό υπηρετούν όλα τα κόμματα, αυτό νομοθετούν όλες οι κυβερνήσεις και αυτό στηρίζουν στην πραγματικότητα. Και μάλιστα δεν το στηρίζουν μόνο τα κόμματα, το στηρίζουν και οι άνθρωποι του στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, οι πλειοψηφίε στη ΓΕΣΕ και στην Αδεδί που έχουν βάλει πλάτη σε όλη αυτή την πολιτική. Τώρα ωραία, πάσα γιατί θα έρθουμε σε αυτό. Περιγράφει μια κατάσταση ε, με στοιχεία πολύ συγκεκριμένα. Και ε, ταυτόχρονα λε ότι ο κόσμο του χώρου δουλειά το αντιλαμβάνεται πια πολύ έντονα, γιατί η κατάσταση είναι πιεστική, αλλά ταυτόχρονα βλέπει και μια πορεία συγκεκριμένα τα τελευταία πολλά χρόνια. Είχαμε 28 Φεβρουα... Φεβρουαρίου μια μεγαλειώδη απεργιακή κινητοποίηση. Και τώρα έχουμε 17 του μήνα, 17 Απριλίου μια απεργία. 28 Φλεβάρι η εικόνα ήταν συγκλονιστική, πρέπει να σου πω, το γνωρίζει καλύτερα και έδειξε πολύ μεγάλες δυνατότητες και θα ήθελα μια κουβέντα, μιας και τώρα μετά από αυτή την πολύ μεγάλη κινητοποίηση, τη σκητάλη παίρνει η επόμενη. Η απεργία στις 28 του Φλεβάρι, η οποία πολεμήθηκε και από την εργοδοσία και από την κυβέρνηση και από την ηγεσία της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔΗ, δηλαδή, ήταν Και στη συμμετοχή στην απεργία και στι απεργιακέ συγκεντρώσει. Ένα ανθρώπινο ποτάμι κατέκλυσε το κέντρο τη Αθήνα και όλε τι μεγάλε πόλει τη χώρα μα. Εκφράζοντα τη δυσαρέσκεια των εργαζομένων και του λαού συνολικότερα απέναντι στην κυβερνητική mm -hmm. πολιτική, ήταν απεργιακέ συγκεντρώσει που συναντήθηκαν οι εργάτε με του αγρότε και του φοιτητέ και κάθε άλλο φτωχό λαϊκό άνθρωπο που υποφέρει, του συνταξιούχου, του αυτοαπασχολούμενου κτλ. Και, και πραγματικά διαμόρφωσε μια κατάσταση η οποία στρίμωξε την κυβέρνηση και την εργοδοσία και δημιούργησε προϋποθέσεις κλιμάκωσης του αγώνα σε μια σειρά χώρους και κλάδους δουλειάς οι οποίοι μέτρησαν συγκεκριμένα αποτελέσματα με υπογραφή συμβάσεων κτλ. Αυτή η πορεία υπάρχει δυνατότητα και μπορεί να κλιμακωθεί με τη νέα απεργία στις 17 του Απριλή στην οποία το ίδιο μαύρο μέτωπο κυβέρνηση, εργοδοσία και εργατοπατέρες στη ΓΕΣΕ και στην ΑΔΕΔΗ την πολεμάνε και βάζουν ε, εμπόδια. Μισό, Είναι μισό, χαρακτηριστικό. Μισό αυτό, για να μείνουμε σε αυτό. Ε, να θυμίσουμε ότι 28 Φεβρουαρίου καταψηφίστηκε η απεργία από τη ΓΕΣΕ, κάτι που βέβαια δεν εμπόδισε το να γίνει και μάλιστα με αυτά τα συγκλονιστικά χαρακτηριστικά που είχε, οπότε είναι και αυτό ενδεικτικό. Τώρα η απεργία της 17ης Απρίλη καταψηφίζεται από την πλειοψηφία της ΑΔΔ. Γίνεται κάποιο διαγωνισμός απεργοσπασίας από τη ΓΕΣΕ και την ΑΔΔ. Θα λέγαμε ότι είναι διαγωνισμός ξεφτύλας. Στην κυριολεξία. Αυτέ οι παρατάξει που πλειοψηφούν καταρχήν στι ηγεσίε ΓΕΣΕΑ και τη ΑΔΕΔΗ έχουν ονοματεπώνυμο. Είναι οι παρατάξει συνδικαλιστικέ του ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ και λειτουργούν ω νίσιο δεκανίκη τόσο τη κυβέρνηση, όσο και των επιχειρηματικών ομήλων, όσο και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ούτε η ΑΔΕΔΗ θέλησε να κάνει απεργία στι 28 του Φλεβάρι, τραβήχτηκε, αναγκάστηκε να πάρει μια τέτοια απόφαση στο Γενικό τη Συμβούλιο αν και είναι λεπτομέρεια αξίζει να υποθεί, έλεγε ότι πρέπει να γίνει απεργία στα μέσα του Μάρτη, γιατί δεν μπορεί κατά τη γνώμη της λέει να συνδεθούν τα τέμπη και προσπάθεια συγκάλυψης που έκανε η κυβέρνηση με την ανάγκη οι εργαζόμενοι να παλέψουν για μισθού. Αυτό το έλεγε η ηγεσία ίσια... που πρόσκειται. Στην Αδεδί. Στην ΑΔΔ. Που πρόσκειται σε ποιο κόμμα. Στο Πασό, στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία, Σύριζα, Δημοκρατία. Με την ίδια επιχειρηματολογία. Όχι, έχει σημασία γι' αυτό Α... επιμένω, γιατί βγαίνουν και πουλάνε λίγο άλλα πράγματα. Αντιγράφοντα τα πρόσμα. επιχειρήματα του Παναγόπουλου, τη ηγεσία δηλαδή τη ΠΑΣ και τη του ΣΥΡΙΖΑ στη ΓΕΣΕΕΕ. Και με τα ίδια επιχειρήματα σήμερα η Νέα Δημοκρατία, το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ στην Αδεδί δεν ψηφίζει την απεργία στι 17 του Απρίλη. Η καλύτερη απάντηση για του εργαζόμενου είναι να του γυρίσουν την πλάτη. Πρόκειται για ανυπόληπτε ηγεσίε στο συνδικαλιστικό κίνημα που δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα στου εργαζόμενου και στα συνδικάτα. Πρόκειται για εργατοπατέρε οι οποίοι είναι ξεκομμένοι από τα προβλήματα τη καθημερινότητα των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι πρέπει να του γυρίσουν την πλάτη και η καλύτερη απάντηση όχι μόνο σε αυτούς, αλλά πρώτα και κύρια στην κυβέρνηση και στου επιχειρηματικού ομίλου είναι η μαζική συμμετοχή στην απεργία στι 17 του Απρίλη. Τι εικόνα υπάρχει μέχρι τώρα, πώ προετοιμάζεται αυτή η απεργία, Είμαστε ουσιαστικά 13 μέρε, 12-13 μέρε πριν από την απεργία. Τι εικόνα, τι μυρωδιά μα φέρνει. Τα μεντήματα είναι αισιόδοξα. Η, απεργία, η οργάνωση τη απεργία πέφτει στην πλάτη των εργατικών κέντρων των Ομοσπονδιών και των πρωτοβάθμιων σωματείων, που ούτω ή άλλω οργάνωσαν και τι προηγούμενε κινητοποιήσει, θα οργανώσουν και αυτοί υπάρχουν μια σειρά μικρέ ή μεγαλύτερε νίκε σε χώρου δουλειά οι οποίε είναι αισιόδοξε. Είναι το παράδειγμα των εργατών τη ΛΑΡΚΟ που και με την τελευταία του κινητοποίηση κατάφεραν να δώσουν μια παράταση στι συμβάσει του και να οργανώσουν την πάλη του καλύτερα το επόμενο διάστημα για να κρατήσουν το εργοστάσιο ανοιχτό και τι θέσει τη δουλειά του. Είναι η σύμβαση κλαδική που υπογράφτηκε στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη και η οποία καταργεί στην πράξη βασικέ διατάξει των αντεργατικών νόμων γιατί επιβάλλει το 7ο, καταργεί τις, απλήρωτες υπερορίες κτλ. Η σύμβαση των οικοδόμων, η σύμβαση σε μια σειρά μεγάλα εργοστάσια όπως η Δέλτα, ένα μεγάλο εργοστάσιο στα τρόφιμα ποτά. Τέτοιε δηλαδή μικρότερες ή μεγαλύτερες νίκες, οι οποίες είναι ελπιδοφόρες, οι οποίες μαθαίνονται από στόμα σε εργάτη σε στόμα εργάτη, μαθαίνονται μέσα στους χώρους δουλειά και δημιουργούν ένα κλίμα ανάταση, ανάτασης, ελπίδας, αισιοδοξία, οργάνωσης για την επιτυχία τη ε, απεργία τη 17 του Απρίλη. Πάρα πολύ ωραία. Νίκο, εγώ θέλω να σα ευχαριστήσω που ήσουν σήμερα εδώ. Να πω το εξή: Εδώ θα είμαστε και μετά την απεργία. Καλά. Και μπροστά στι ευρωεκλογέ θα έχουμε δυνατότητα να κουβεντιάσουμε λίγο και για τα ευρωπαϊκά ζητήματα σε σχέση με τα εργασία τα ασφαλιστικά που είναι πολύ σημαντικά. Εμείς φίλες και φίλοι, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Και μέχρι τότε σε 902.gr και ριζοσπάστι μπορείτε να βρείτε τι πραγματικέ ειδήσει.